Ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο θα γίνει στο Δήμο μας το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή που έρχεται, πρόκειται για διασυλλογική ορειβατική συνάντηση στο Όρος Μέναλων με τη συμμετοχή περίπου 200. Περισσότερο. Πάνω από 200. Αν ο καιρός μας ευνοεί. Πάνω από 200 ορειβατών από όλη τη χώρα σχεδόν, όπου θα φιλοξενηθούν στην Τρίπολη το διήμερο Σάββατο, Κυριακή 9 και 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να γίνουν ουσιαστικά τα εγγένεια, περπατώντας τα βέβαια, των ιστορικών μονοπατιών που αναδείξαμε σε συνεργασία και με την Περιφέρεια, αλλά κυρίως με τον Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων. Είναι μια εκδήλωση προγραμματισμένη πολύ καιρό, γίνεται στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Το πρόγραμμα του Δήμου ως τώρα υλοποιείται, έχει ξεκινήσει περίπου από τον Μάιο μήνα και συνεχίζει, κορυφώθηκε το τριήμερο 24-25-26 Σεπτεμβρίου, που ήταν και οι επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις για την άλωση του Πολιτσάς και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2021. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται με μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα. Οι εκδηλώσεις είχαν, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι είχαν μεγάλη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως. Πάμε τώρα σε αυτή την εκδήλωση που γίνεται μεθαύριο. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είχαμε δώσει στην αρχή μια συνέντευξη πάλι με τον Σύλλογο Αρκάδων, Ορειβατών και Οικολόγων. Με δουλειά που έκαναν τα μέλη του Συλλόγου, αναδείχθηκαν, καθαρίστηκαν, διανύχθηκαν, σηματοδοτήθηκαν με φυσικές πινακίδες τα μονοπάτια που είναι στα όρια του Δήμου Τρίπολης και συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα του 1821. Παράλληλα, έχει ήδη ανατεθεί και γίνεται η ψηφιοποίηση των μονοπατιών, έτσι ώστε οποιοδήποτε επισκέπτη στην περιοχή μας να μπορεί από το κινητό του ή από το λάπτοπ ή από το τάμπλετ ή από οτιδήποτε ηλεκτρονικό μέσο έχει να βλέπει τις διαδρομές, να μπορεί να περπατάει τις διαδρομές και παράλληλα να ενημερώνεται για τα σημεία όπου διαδραματίστηκαν ιστορικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Η εκδήλωση τώρα του Σαββατοκύριακου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πέραν το τυπικό που είναι τα εγγένεια των μονοπατιών, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όπως είπαμε, πάνω από 200 ορειβάτες από όλη τη χώρα θα επισκεφθούν την περιοχή μας. Πολύ πιθανό να έρχονται για πρώτη φορά, θα γνωρίσουν επομένως την περιοχή μας, θα γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής μας, θα γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές που είναι πολύ σπουδαίες της περιοχής μας και νομίζουμε ότι θα φιλοξενηθούν από το Σύλλογο και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, θεωρούμε όπως πρέπει να φιλοξενηθούν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα γίνουν οι πρεσβευτές μας σε όλη τη χώρα, ώστε να διαφημίσουν την περιοχή μας, όπως είπαμε, την ιστορία, τις φυσικές ομορφιές, έτσι ώστε να και άλλοι άνθρωποι που δεν θα είναι σε αυτό το διήμερο να έρθουν για κάποια άλλη στιγμή να επισκεφτούν την περιοχή μας. Έχει επομένως πολύ μεγάλη σημασία η εκδήλωση αυτή, γιατί συμβάλλει στην προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι οι φορείς, μεταξύ των φορέων είναι και ο Δήμος, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα της περιοχής μας για λόγους οικονομικούς, αναπτυξιακούς και λόγους που τους καταλαβαίνουμε όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια για την συνεισφορά της, κυρίως όμως το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων για τη συνεργασία που είχαμε εδώ και ένα χρόνο περίπου από τότε έφεραν την ιδέα αυτή στο Δήμο και προχωρήσαμε σιγά σιγά να την υλοποιήσουμε. Και να ευχηθώ και το διήμερο αυτό να πάει καλά. Ελπίζω ο καιρός να είναι καλός, γιατί βλέπω ότι θα έχει βροχερό καιρό. Ελπίζω όμως να είναι καλός ο καιρός, αν και οι ορειβάτες δεν καταλαβαίνουν από βροχές και από έτσι. Και να συμμετάσχουμε κι εμείς. Εγώ προσωπικά, κύριε Θανάση, θα είμαι την Κυριακή στην πορεία. Θα συμμετάσχω. Θα ευχαριστηθούμε περισσότερο. Έτσι, για να συμμετάσχουν και οι συμπολίτες και καλώς και οι συμπολίτες, κατοίκους εδώ της περιοχής μας, που πιθανόν να μην έχουν περπατήσει στα μέρη αυτά που θα γίνει η εκδήλωση το Σαββατοκύριακο, να γνωρίσουμε και εμείς οι ίδιοι δηλαδή τα σημεία ομορφιάς και τα ιστορικά σημεία του Δήμου μας. Ο κύριος Δήμαρχος, με την τοποθέτηση, την παρουσίαση που έκανε προηγουμένως, έδειξε ότι πραγματικά ο Δήμος μας, διά του Δημάρχου του αλλά και του υπόλοιπου Δημοτικού Συμβουλίου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η τοπική κοινωνία και οι φορείς και οι υπόλοιποι Δήμοι μας, Βορτινιάς και Μεγαλόπολης, διότι το Μέναλον ανήκει διοικητικά σε τρεις Δήμους, έχουν ενστερνιστεί και έχουν καταλάβει, αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι η δημιουργία και η ανάδειξη του δικτύου των μονοπατιών στο Μέναλο αλλά και στον Πάρνωνα,
σαν ένας μοχλός ήπιας οικοανάπτυξης. Αφενός και αφετέρου σαν ένας μοχλός στήριξης και υποστήριξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, που είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της ορεινής Αρκαδίας σε σχέση με άλλους νομούς. Εδώ και 2 χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, βέβαια πάρα πολλά χρόνια τώρα, σηματοδοτεί, καθαρίζει εθελοντικά μονοπάτια στο μέλλον, αλλά εν ώψη των 200 χρονών σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε, πέραν από τις επαιτειακές εκδηλώσεις με τις οποίες τιμούμε τους ήρωες Επανάστασης του 21, χάρη στους οποίους έχουμε σήμερα τη γλώσσα μας, την αξιοπρέπειά μας, την ελευθερία μας, πώς εκτός από τις επαιτειακές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έργο υποδομής, το οποίο θα μείνει σαν πρίκα, σαν κληρονομιά για τους συμπολίτες μας, αλλά και για την Αρκαδία και μετά τα 200 χρόνια. Έτσι λοιπόν, υποβάλαμε στο Δήμο μας ένα σχέδιο για τα μονοπάτια, τα ιστορικά κυρίως μονοπάτια που άπτονται με τα συνταρακτικά γεγονότα του πρώτου έτους της Επανάστασης, τα οποία βέβαια καθόρισαν με την άλωση της Τριπολιτσάς σε μεγάλο βαθμό την ελευθερία του έθνους μας και την γένεση του ελληνικού κράτους στη συνέχεια. Ο Δήμος μας αγκάλιασε, μας παρήχε τα υλικά, δηλαδή σήματα, πινακίδες σήμανσης, πινακίδες αλλαγής κατεύθυνσης και κυρίως τις πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες έχουν μπει και στην Τρίπολη και στα χωριά όλα, Βλαχέρνα, Αλονίστανα, Πιάνο, Ροϊνό, Χρυσοβίτσι, Στεμνίτσα, Μαντέικα, Σιλίμνα, Λεβίδη, αλλά και στη συνέχεια φαντάζομαι και με το Δήμο Βορυνίας θα επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο και θα το ολοκληρώσουμε και θα το χαρτογραφήσουμε για όλο το μέλλον, και το γορτινιακό κομμάτι και το τριπολιτσιώδικο κομμάτι. Έτσι λοιπόν αυτά τα 2 χρόνια, 2020-2021, καθαρίσαμε και σηματοδοτήσαμε πλήρως, με πινακίδες πληροφόρησης, τα ιστορικά μονοπάτια, τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως σας είπα προηγουμένως, είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα για το 1821, τα οποία αναδεικνύουν τα στρατόπεδα του Κολοκοτρώνη, στην Πιάνα, στο Χρυσοβίτσι, στο Βαλτέτσι, στη Σιλίμνα, τους χώρους των μεγάλων μαχών του Βαλτετσίου, που ήταν η ελευθερία της Ελλάδος κατά τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τα Τρίκορφα κυρίως, όπου εκεί στήθηκε το μεγάλο στρατόπεδο του Ιψηλάντη και του Κολοκοτρώνη μετά τον Ιούνιο του 1821, και σιγά σιγά με τις μάχες οι οποίες γίνονταν σποραδικά, περιέσφιξαν την Τριπολιτσά, και μετά τη μάχη των Τρικόρφων του Αγιοσώστη και κυρίως τη μάχη της Γράνας, πλέον οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, η πολιορκία είχε οδηγηθεί στην τελική της φάση. Η πείνα, η δίψα, η ανέχεια, ο φόβος, ο τρόμος, οι απώλειες οι μεγάλες οδήγησαν στην κατάρρευση της τουρκικής άμυνας και στην κατάληψη της Τριπολιτσάς με όλα τα υποκόλουθα τα οποία γνωρίζουμε από την ιστορία. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις μας, θα συμμετέχουν όλοι οι ορειβατικοί σύλλογοι της Πελοποννήσου, Κόρινθος, Καλαμάτα, Σπάρτη, Πύργος, πολλοί ορειβατικοί σύλλογοι από την Αθήνα, από την Εύβοια, και ελπίζουμε εκπρόσωποι τους και μεμονωμένη πεζοπορία από πολλά μέρη της Ελλάδας. Ελπίζουμε ο καιρός να είναι καλός και να μας ευνοήσει. Παρ' όλα αυτά, είναι ευπρόσδεκτη και μια βροχούλα μετά από τόσο καιρό καλοκαιρίας, κακοκαιρίας στην πραγματικότητα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε τις εκδηλώσεις μας, κύριε Δήμαρχε, όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι ώστε να είναι λειτουργικές κατά το μάλλον ήτον. 2 πορείες θα γίνουν στα ιστορικά μονοπάτια. Το Σάββατο η πορεία θα είναι από τα Καρτερόλια της Σιλίμνας, στη Σιλίμνα, στις φρικτορίες του Κολοκοτρώνη, εκεί που άναβε τις φωτιές και έστελνε τα μηνύματα στα γύρω στρατόπεδα, στο μνημείο άγαλμα του Πάνου Κολοκοτρώνη στην πλατεία της Σιλίμνας, χώρο μνήμης και τιμής για τον αδικοσκοτωμένο και αδικοχαμένο πρωτότοκο γιο του Κολοκοτρώνη, όπου εκεί θάφτηκε μετά τη δολοφονία του 1824. Στη συνέχεια στα ταμπούρια των Τρικόρφων, στο στρατόπεδο του Ιψηλάντη, όπου πέραν από τη στρατιωτική σημασία του χώρου, ο χώρος αυτός απέκτησε τεράστια πολιτική σημασία, διότι μετά τον Ιούνιο, όταν κατέβηκε η φιλική εταιρεία και ο Δημήτριος Ιψηλάντης, έφτασαν εκεί όλοι οι φιλέλληνες διαπρεπείς και μη, στρατιωτικοί και πολιτικοί, οπότε η Επανάσταση αποτέλεσε εκτός από στρατιωτικό γεγονός ένα πανευρωπαϊκό, σιγά σιγά πολιτικό γεγονός. Ανδρώθηκε δηλαδή και πολιτικά, απέκτησε πολιτική σημασία. Στη συνέχεια, το απόγευμα του Σαββάτου, θα έχουμε εκδηλώσει στην πλατεία του Άρεως, με πρώτα απ' όλα κατάθεση στεφάνων στον Νικηταρά, στον Μητροπέτροβα, στον παλαιό πατρόν Γερμανό, στον Κολοκοτρώνη, που συμβολίζουν την αντίσταση και τη μάχη και τον αγώνα για την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς και της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, συμβολικά ευγένεια της πινακίδας πληροφόρησης στην πλατεία του Άρεως, δίπλα στο δικαστήριο. Και με αυτόν τον τρόπο, την καθιέρωση της Τριπολιτσάς, κυριολεκτικά, σε ορειβατική πρωτεύουσα της Ελλάδας, σεμνά και ταπεινά θέλω να διευκρινίσω το εξής. Ότι είναι η μόνη πόλη της Ελλάδας από την οποία, κύριε Δήμαρχε,
Ξεκινάνε δύο πολύ μεγάλα και πολύ ωραία και ιστορικά σηματοδοτημένα μονοπάτια και απλώνονται μέσα στο Μέναλον, κυριολεκτικά 5 λεπτά από την κεντρική πλατεία της πόλεως. Καμία πόλη της Ελλάδας δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα. Επομένως, δικαιούμαστε συμβολικά και χαριτολογώντας να εννοούμε, να λέμε ότι η Τριπολιτσά αναδεικνύεται σε ορειβατικό προορισμό πολύ σημαντικό, καθώς επίσης και οι υπόλοιπες κομοπόλεις μας στο Μέναλον και στον Πάρκο. Στη συνέχεια την Κυριακή θα ακολουθήσουν κάποιες εκδηλώσεις, μια αφήγηση των γεγονότων της πολιορκίας, χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη, τον οποίο έχουμε προσκαλέσει, ή εκπροσωπό και τον κύριο Δήμαρχο, και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι μας στα καταλήματα ή στην Ακαδημία, στο κλειστό γυμναστήριο που μας έχει ευγενικά παραχωρήσει ο Δήμος της Τρίπολης, θα κοιμηθούν με υπνόσακους και με σκηνές οι καλεσμένοι μας. Το πρωί της Κυριακής από την κεντρική πλατεία της πόλης θα ξεκινήσουμε για να πάμε. Ανάληψη Περθώρη, Αγιώργη Περθωρίου, που εκεί βρίσκεται το μνημείο της, ένα μνημείο της φύσης, κυριολεκτικά αναγνωρισμένο και προστατευόμενο από την UNESCO, η μεγάλη δρύση του Παυσανία, τεραστίων διαστάσεων, ηλικίας περίπου 2.000 ετών, και θα καταλήξουμε από το βουνό Αϊντίνης στο Ρωινό, όπου στο Ρωινό θα μας περιμένουν εκεί οι κάτοικοι του χωριού για να μας φιλοξενήσουν και να μας προσφέρουν την καθιερωμένη ορειβατική μας τραχανά και το βραστό, για να έχουμε ένα ορειβατικό συμπόσιο και έναν αποχωρισμό και αποχαιρετισμό. Το μήνυμα μας θα είναι ότι η Τρίπολη είναι εδώ, το Μέναλον είναι εδώ, προσπαθούμε να το προστατεύσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, διότι αυτή είναι η κληρονομιά μας και αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, και το ψυχολογικό και το ιστορικό και το ηθικό, αλλά αν θέλετε και το οικονομικό, γιατί σύν Αθηνά και χείρα εκείνη, να το προστατεύσουμε, κύριε Δήμαρχε, από κάποιες ανίκειες και υπερβολικές παρεμβάσεις που θα το αλλάξουν. Θα του αλλάξουν τη φυσιογνωμία του και την ταυτότητά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από το μήνυμα του οικοτουρισμού και της ήπιας υπανάπτυξης, εμείς ζητάμε να στείλουμε και το μήνυμα της προστασίας και της παράδοσης της φυσικής μας και ιστορικής μας κληρονομιάς, αλόβητης στις νέες γενιές.